ασυμβίβαστη στη ψυχή του Μίκη Θεοδωράκη, μια ψυχή που με το πέρασμα των χρόνων κατάφερε να αποτυπώσει την Ελλάδα πάνω σε παρτιτούρες, σήμερα γιορτάζει. Και μαζί με τον σπουδαίο καλλιτέχνη που γίνεται 95 ετών, γιορτάζει ολόκληρη η χώρα, την οποία έχει ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του κόσμου μέσα από τη μουσική του. Η έλξη των αντιθέτων ήταν ανέκαθεν ένα θέμα που τον απασχολούσε και το οποίο μονοπολούσε το ενδιαφέρον στις συνεντεύξεις του. Θέση χωρίς αντίθεση, ίσως αποσύνθεση. Επομένως, πρέπει να επιδιώκουμε το διάλογο, πρέπει να επιδιώκουμε την αντίθεση και να αφήσουμε τα πράγματα να παλεύουν και να επικρατεί το καλύτερο. Γιατί πάντοτε η σύνθεση των αντιθέσεων μας οδηγεί στην αρμονία, ενώ η αποσύνθεση μας οδηγεί στο χάος. Ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε στη Χίο από πατέρα κρητικό και μητέρα μικρασιάτισσα. Η Κρήτη ήταν ανέκαθεν στην καρδιά του, τον ενέπνευσε, ενώ διατηρεί στενούς δεσμούς και ιδιαίτερες φιλίες με τους κρητικούς. Πάνω στη αγαπώτη ξαναδεί. Ο πολιτισμός της Ελλάδας είναι ένα δημιούργημα πολλών πολιτισμών. Υπάρχουν βέβαια τα κοινά, υπάρχει η γλώσσα μας, υπάρχει η κοινή μας κουλτούρα, υπάρχει τα κοινά ιδεώδη, το κοινό ωραίο, η κοινή πνευματική. Γιατί ο Καζαντζάκης είναι κριτικός, αλλά είναι Έλληνας. Σε αυτά τα 95 χρόνια αγώνων, δημιουργίας και προσφοράς, ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας ζωντανός θρύλος για την Ελλάδα. Δημιούργησε στίχους επαναστατικούς, τραγούδησε τον πόνο, τη χαρά, τη δύναμη του λαού μας. Ήταν μόλις 17 ετών όταν έδωσε την πρώτη του συναυλία στην Τρίπολη. Στη μεγάλη διαδήλωση της 25ης Μαρτίου του 1943, συνελήφθη για πρώτη φορά από τους Ιταλούς και βασανίστηκε. Η κατοχή, ο εμφύλιος, η Χούντα, όλες αυτές οι ιστορικές στιγμές αποτελούν σταθμούς για τη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη. Ο σπουδαίος Έλληνας δημιουργός χρησιμοποίησε τη μουσική ως πολιτική πράξη, κάνοντας ο ίδιος θεσμό τις λαϊκές συναυλίες, ώστε να υπάρχει άμεση επικοινωνία με τον απλό, τον καταπιεσμένο λαό. Ήταν το ζητούμενο από εμάς. Εμείς επειδή υποφέραμε, θέλαμε τα παιδιά μας να μην έχουν, να τα έχουν όλα αυτά. Mm-hmm. Και εγώ νομίζω ότι αυτά τα οποία βλέπουμε καμιά φορά στις τηλεοράσεις είναι η μειοψηφία των μειοψηφιών. Πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών μας κάθεται κάτω, διαβάζει, σκέφτεται. Ο Θεοδωράκης σαγίνευσε ολόκληρες γενιές με τη μελωδία του και το λόγο του. Περιπλανήθηκε στην αισθητική και τη δύναμη της μουσικής, στρατευμένος σε μία πάλη που ισορρόπησε με θαυμαστή συνέπεια ανάμεσα στην ευθύνη και την ανατροπή, την αρμονία και τη γνώση, την ένταση και τον λυρισμό. Ένας οικουμενικός Έλληνας που σήμερα κλείνει 95 χρόνια ζωής.